Στο Αρκαλοχώρι που επλήγει από το σεισμό και δοκιμάζεται τόσο από τις τραγικές συνέπειες αλλά και τη συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα, βρέθηκε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο οποίος θέλησε από κοντά να δει την κατάσταση που επικρατεί, αλλά και να στηρίξει με έργα και όχι με λόγια, όπως είπε, την προσπάθεια που γίνεται για να προστατευθούν και να βοηθηθούν οι πληγέντες. Πρέπει να είμαστε και λίγο φιδωλοί στα λόγια, γιατί θα παρασυρθούμε και εδώ στην Ελλάδα εύκολα λέμε πολλά λόγια. Και μετά όταν απομακρυνόμαστε από το πρόβλημα, το ξεχνάμε. Λοιπόν, να δώσουμε εμείς το παράδειγμα, λοιπόν. Η Εκκλησία της Ελλάδος και η Αποστολή ήδη απέστειλαν 8 τόνους τροφίμων, ενώ το επόμενο διάστημα μέσω προγράμματος συνεργασίας μεταξύ ενωριών θα επιχειρηθεί να συνδράμουν, όπως επισημάνθηκε, και στην προσπάθεια αναστήλωσης ναών που έχουν υποστεί σημαντικές καταστροφές. Αυτή την ώρα που αρχίζει ένας αγώνας αναστηλώσεως, πρέπει να βρεθούμε πλάι τους και να τους τονώσουμε ψυχικά. Να τους βοηθήσουμε υλικά όσο μπορούμε και όπου μπορούμε και να τους υποσχεθούμε κουράγιο, θα βοηθήσει ο Θεός, ώστε να ξαναφτιάξουμε αυτά που χάλασαν και να ξαναζήσουμε τη ζωή μας από την αρχή. Ο κύριος Ιερώνυμος ενημερώθηκε αναλυτικά για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι πληγήσεις περιοχές και οι κατοικοί τους, καθώς επισκέφθηκε το συντονιστικό κέντρο, ενώ αμέσως μετά είχε την ευκαιρία να δει από κοντά πληγέντες που φιλοξενούνται στο εκθεσιακό κέντρο, να εκφράσει τη συμπαράστασή του και να συγχαρεί τους εθελοντές που προσφέρουν ανιδιωτελώς τις υπηρεσίες τους. Αυτοί που βάπτισαν την Κρήτη και την είπανε Λεβεντογένα, δεν μπορεί να κάνανε λάθος. Νωρίτερα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών επισκέφθηκε την Αρχιεπισκοπή και είχε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και αντιπροσωπεία των Ιεραρχών. Τιμήθηκε με την ανώτατη διάκριση της Εκκλησίας της Κρήτης, ενώ εξήρε το ήθος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, τον οποίο χαρακτήρισε δάσκαλο της αγάπης και της συνένεσης και άξιο παραδειγματισμού. Ο Σεβασμιότατος Κρήτης, κύριος Ιρηναίος, για όλους μας είναι ένας δάσκαλος με την έννοια την ευρύτερη. Δάσκαλος της ταπείνωσης. Δάσκαλος της συνένεσης, δάσκαλος της σωστής σκέψεως, άξιος για παραδειγματισμό.